Λοιπόν φίλες και φίλοι αυτό το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο σε εσάς που γιορτάζετε χρόνια πολλά σε όλους σας και σε εσάς που γιορτάζετε ε, είναι αφιερωμένο. Από εκεί και πέρα ισχύει και για τους άλλους αν θέλουν να το δούνε ναι, αλλά θα βάλουμε για σένα τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα ε, και την Ελένη ε, αν σήμερα ο πρώην σου θέλει να σου στείλει χρόνια πολλά ή το άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να το βάλει και πιο γενικά, αλλά εμεί το βάλουμε για τον πρώην ή την πρώην. Ε, θέλει να σου στείλει χρόνια πολλά, αλλά δεν το κάνει. Θέλει όμω, αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν θα δούμε αν θα το κάνει ή όχι. Θα δούμε όμω αν θέλει. Ε, θέλει να σου κάνει, αλλά δεν το κάνει. Δηλαδή, σε εσά που δεν είχατε από τον πρώην, ρε παιδί μου, ένα χρόνια πολλά και σα ενδιαφέρει ακόμα ο πρώην ή η πρώην, θα δούμε αν πραγματικά ήθελα να το κάνει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάμε, επέλεξε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο άνοιγμα. Να το κάνουμε με ανοίγματα και θα διαλέξουμε σε κάθε άνοιγμα ξεχωριστά κάρτες. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο άνοιγμα. Αν έχετε επιλέξει, πάμε σε σένα που επέλεξε το πρώτο άνοιγμα. Τι να σου πω τώρα, εδώ είναι λίγο περίεργο. Εδώ πέρα μου δείχνει το κεντρικό πρόσωπο. Άσχετα είναι η, η αυτοκράτηρα ή ο αυτοκράτορα. Όμω επειδή είναι η γενική πρόβληση, γενικη προληση ειναι το κεντρικό πρόσωπο που γιορτάζει, άρα είσαι εσύ. Μου δείχνει εδώ πέρα, θεωρώ ότι θέλει να κάνει αυτή την, ε, πώς λέγεται, την κίνηση, αλλά μου δείχνει δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει από τη δικιά σου τη μεριά. Μου τον δείχνει αυτή τη στιγμή, στην ουσία, να είναι σε κατάσταση μόνος του, ε, Μπορεί να μην έχει καθόλου σχέση ή να είναι σε μια κατάσταση μπλεγμένο, ο οποίο πάλι μόνο του είναι, δηλαδή να είναι με κάποιο άλλο άτομο μαζί, αλλά να είναι σαν μόνο του. Και γενικά τον βλέπω εδώ πέρα στο να μην κάνει και σεξάκι. Οπότε θεωρώ ναι, θα θέλει να σου στείλει μήνυμα, αλλά φοβάται ίσω την αντίδραση δική σου. Άρα ναι, σε σένα θέλει. Κάτσε να κάνουμε κι άλλο ένα έτσι για σιγουριά. Ναι αλλά φοβάται το τι θα πάρει από σένα, αυτό που είπαμε εδώ πέρα, την αντίδραση τη δική, του, τη δική σου. Και γενικά ξέρει και ο ίδιος ότι σου έχει δώσει ψίχουλα ή σου έχει δώσει πράγματα τα οποία ε, δεν, μπο, δεν, σου δώσει αυτά που ήθελες, εντάξει, ή κοίτα για την πάρτη του και φοβάται να κάνει αυτή την κίνηση. Πάντως εδώ πέρα, εγώ θεωρώ θέλει και σε κάποιους θα σας στείλει κιόλας, έτσι, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό τώρα. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξες το δεύτερο, τα βάζω έτσι όλα μαζί να τα βλέπουμε, το δεύτερο άνοιγμα. Πάμε και κάτω-κάτω, να μην αφήσουμε και αυτές παραπονημένες. Ιδέες πώς βγαίνουν τα πράγματα, να ανοίξουμε κι άλλες. Πόσες έπεσαν, τρεις έπεσαν, τρεις. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι... Μπορεί να έφυγε εσύ αυτό μακριά από σένα και τώρα περπατάει στα τυφλά. Δεν ξέρει τι να κάνει. Πάλι πέφτει το κεντρικό φίλο εσά που γιορτάζετε. Εντάξει, τώρα έπεσε ο αυτοκράτορα πάλι το ίδιο πράγμα όπω είπα και πριν. Άρα σημαίνει ότι είσαι στο μυαλό του ακόμα. Εντάξει, είσαι στο μυαλό τη. Εδώ μου δείχνει και το κομμάτι ότι υπάρχει και αυτό το κόλλημα. Εντάξει, και ότι έχει εξάρτηση ακόμα από σένα. Σε σκέφτεται, δεν μπορεί να σε ξεπεράσει. Και μου δείχνει και το κομμάτι, ίσω και το καρμικό και απ' την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα γενικά να καίγεται για σένα και μου δίνει το δημιουργικό κομμάτι για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Άρα και εδώ θα ήθελε να σου στείλει, αλλά δεν ξέρει πώ να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Το δικό του, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να κάνει την κίνηση. Και εδώ, σε σένα, στο δεύτερο άνοιγμα, ειδικά να ξέρει ότι το άτομο αυτό το παλεύει πιο ισχυρά, δηλαδή να ξέρει ότι εσύ που έπαιρνε το δεύτερο πακέτο, το άτομο αυτό είναι πιο υψηλέ προοπτικέ να κάνει και την κίνηση και άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να σου στείλει άμεσα ή μπορεί στο επόμενο διάστημα να κάνει και κάποιε κινήσει για να σε ξαναπροσεγγίσει, γιατί εδώ πέρα και γιατί για σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα που επέλεξες το τρίτο άνοιγμα. Πάμε και το πάνω-πάνω έτσι για να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει ίσως να περίμενε λιγάκι για να κάνει εσύ κινήσεις. Και αυτό περίμενε να κάνεις εσύ τις κινήσεις, να κυνηγήσει εσύ αυτήν την ευκαιρία. Αλλά θεωρώ ότι τώρα όσο περίμενε, περίμενε, θεωρώ τώρα αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μου δείχνει, δεν ισορροπίστηκαν τα πράγματα και είναι σαν να έχει βάλει στόχο για κάπου αλλού. Για να δούμε και εδώ πέρα, Ωραία. Άρα τι γίνεται, αυτό είναι σαν να φτιάχνει το δικό του σπίτι, το δικό του δρόμο και έχει βάλει άλλους στόχους. Λοιπόν, και θεωρώ ότι εδώ δείχνει ότι κάποια στιγμή ίσως να προσπάθησε, ίσως να θέλει να προσπαθήσει. Ε, πάντως γενικά μου το δείχνει ένα άτομο που έμεινε για ένα διάστημα όπως μου λέει, τώρα αν ο χωρισμός σας είναι φρέσκος να ξέρεις ότι αυτό ισχύει. Είναι φρέσκος εννοώ είναι βδομάδα, δύο εβδομάδες. Αν δεν είναι αυτό, δεν ισχύει. Δηλαδή, αν ο χωρισμό δεν είναι μέσα σε. Δεν έχουν περάσει, αν έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδε από χωρισμό, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει για όλου του υπόλοιπου. Λοιπόν, και μου δείχνει εδώ πέρα ότι δεν έχει φύγει ακόμα. Περίμενε να κάνει εσύ την κίνηση και επειδή ίσω δεν την έκανε, εντάξει, και δεν παρακάλεσε αρκετά, ο στόχο του μου δείχνει εδώ πέρα να προχωρήσει αλλού. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ, δεν θέλει καν να σου στείλει Μήνυμα. Και είναι και το εγωστικό κομμάτι ίσως γιατί περίμενε αρκετά και δεν έκανες κάποια κίνηση να παρακαλέσεις ή να τον κυνηγήσει ή να την κυνηγήσεις όπως περίμενε. Αυτά φίλες και φίλοι, αυτό ήταν αφιερωμένο, ξαναλέω πάλι χρόνια σας πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε όλοι καλά.